Ένα νέο ποταμί λάβας παρακολουθούν στενά οι αρχές της Ισλανδίας σε περίπτωση που αποτελέσει απειλή για πόλη που έχει ήδη επηρεαστεί από πολλές εκρήξεις τους τελευταίους μήνες. Η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου στη Χερσόνησο Ρέικιανες ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Η λάβα κινείται προς τη θάλασσα αντί για το Κρίνταφικ που εκενώθηκε αφού καταστράφηκε εν μέρη από την πρώτη από τις τέσσερις εκρήξεις του Δεκεμβρίου. Τα αμυντικά χωματινά τείχη που χτίστηκαν μετά την πρώτη έκρηξη έχουν σώσει την πόλη από περαιτέρω ζημιές, αλλά παραμένει απειλούμενη από την ενεργοποίηση του ηφαιστιακού συστήματος που ήταν αδρανές για σχεδόν 800 χρόνια.